Τι είναι σήμερα οι φοιτητικές εκλογές, έτσι, και τι σημαίνουν για το κοινωνικό σύνολο. Δεν ασχολείται ο κόσμος με τις φοιτητικές εκλογές, Κώστα, έτσι. Κοιτάξτε. Εδώ τώρα είδα μια τοποθέτηση μου που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ. Εσύ θα μου πεις. Θα σας πω. Ναι. Κοιτάξτε, εμάς καταρχάς η δική μας ατζέντα έχει να κάνει με το εξής ζήτημα. Το πραγματικά σύγχρονο πανεπιστήμιο, το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα φοιτητές που ανταποκρίνεται στα σημερινά προβλήματα, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς των νέων ανθρώπων. Και το πραγματικά σύγχρονο, κατά τη γνώμη μας, το διεκδικεί μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, γιατί έχουμε τέτοιες θέσεις, δράση, αγωνιστική στάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Να σας πω ορισμένα παραδείγματα και να απαντήσω και στο ζήτημα που θέσατε. Λίγα, ναι, γιατί την ανάλυση θα την κάνεις μετά των θέσεων, έτσι. Εντάξει, οκ, ναι. Τι εννοείς εσύ λέγοντας. Συγγνώμη που σας μιλάω, στο ελληνικό επιτρέπετε, έτσι. Ναι, τι είναι σύγχρονο πανεπιστήμιο, είναι το ανταγωνιστικό προς τα διεθνή πανεπιστήμια. Είναι σύγχρονο κάτι το οποίο πρέπει να είναι κομμένο και ραμμένο στη χώρα με βάση τα προβλήματά της. Σύγχρονο πανεπιστήμιο είναι το πανεπιστήμιο το οποίο ανταποκρίνεται αφενός στις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και αφετέρου με βάση αυτές στις ανάγκες, τους προβληματισμούς και το όνειρα της νέας γενιάς. Να σας πω δηλαδή συγκεκριμένα, σύγχρονο πανεπιστήμιο είναι να μπορούμε να σπουδάζουμε δωρεάν με σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, βιβλία, καθηγητές, να έχουμε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλη η γνώση να είναι μέσα στο πτυχίο μας. Να μην πετυχαίνεται βασικό κομμάτι της γνώσης έξω από αυτό και να πρέπει να κυνηγάμε πανάκριβα πιστοποιητικά, μεταπτυχιακά, άλλους τίτλους σπουδών επιπληρωμή. Το πτυχίο μας δεν είναι μοναδική προϋπόθεση για να μπορούμε να δουλέψουμε με πλήρη πρόσβαση στο αντικείμενο σπουδών μας. Να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, πλευρές που αφορούν τους φοιτητές. Είναι βασικές άλλωστε όταν μιλάμε για την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη συνολικά τη συνείδηση ενός νέου φοιτητή, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον αυριανό εργαζόμενο ή τον αυριανό επιστήμονα. Mm-hmm. Και βέβαια, θέση μας είναι να βρίσκουμε δουλειά στο αντικείμενο σπουδών μας με σύγχρονα δικαιώματα και να έχουμε πλήρη πρόσβαση στην εξέλιξη, την παρακολούθηση του επιστημονικού μας αντικειμένου με διαρκή επιμόρφωση στην ευθύνη του κράτους, αφού τελειώσουμε τις σπουδές μας. Να μείνουμε στο άσυλο, να κάνουμε τη βόλτα μας με το άσυλο. Μάλιστα. Να ακούσω. Ναι. Καλά, καταρχάς να απαντήσω στο ερώτημα το οποίο θέτεται, δηλαδή να βγει από τον καθένα τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε και πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Και θα πιάσω συνδυαστικά το θέλω, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε διεκδικήσεις, δράση και συγκεκριμένη στάση η οποία λέει τα εξής πράγματα. Το σύγχρονο πανεπιστήμιο το οποίο έχουμε ανάγκη σήμερα οι φοιτητές είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο θα μπορούμε να σπουδάζουμε ολοκληρωμένα, να έχουμε κρατική χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, επαρκές προσωπικό, όλη η γνώση να είναι μέσα στο πτυχίο. Το πτυχίο μας δεν είναι μοναδική προϋπόθεση για να μπορούμε να δουλεύουμε στο αντικείμενο το οποίο σπουδάζουμε, να έχουμε πρόσβαση στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό και βέβαια να μπορούμε να συζητάμε, να οργανώνουμε τον αγώνα μας μέσα στο πανεπιστήμιο, να δρούμε από κοινού για τα προβλήματα τα οποία έχουμε ανάγκη. Αυτό το πανεπιστήμιο. Όπως ακριβώς αυτά μου είπες στην πρώτη. Ακριβώς. Αυτό το πανεπιστήμιο. Ακριβώς αυτό το πανεπιστήμιο, αυτό το σύγχρονο πανεπιστήμιο, πάει κόντρα με το πανεπιστήμιο. Που είναι αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη, πάει κόντρα με την πραγματικότητα του σημερινού πανεπιστήμιου. Του πανεπιστήμιου της υποχρηματοδότησης, του πανεπιστήμιου των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά. Τώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί και με τη Νέα Δημοκρατία δεν διαφωνούν κάπου. Προχωρούν και σε δίδαχτρα και στα προπτυχιακά. Ιδρύουν ολόκληρα πανεπιστήμια και προγράμματα με δίδαχτρα και στο προπτυχιακό επίπεδο. Πάει κόντρα με το πανεπιστήμιο της μη ολοκληρωμένης γνώσης, αλλά της δεξιότητας που έχει ημερομηνία λήξης, γιατί έτσι είναι η ανάγκη της αγοράς. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι η ανάγκη της αγοράς. Είναι ή δεν είναι τώρα. Η πραγματικότητα ποια είναι. Έτσι είναι. Ο απόφυτος παίρνει όχι ολοκληρωμένη γνώση, αλλά τη δεξιότητα την οποία έχει ανάγκη ο αυριανός εργοδότης, που προφανώς σε μια επόμενη φάση θα έχει κάποια άλλη. Άρα λοιπόν έχει ημερομηνία λήξης. Πάει κόντρα λοιπόν με το σημερινό πανεπιστήμιο, το οποίο πρέπει να πούμε το εξής εδώ. Όσες διαφορές και αν θέλουν να βρουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και η παράταξή του ΙΔΑΠ μέσα στις σχολές, από κοινού το έχουν διαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, οι νόμοι οι οποίοι ισχύουν και έχουν διαμορφώσει τη σημερινή κατάσταση είναι νόμοι που κανείς δεν αμφισβητεί, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ίσα-ίσα, εγώ θα έλεγα ότι ο ένας εφαρμόζει τους νόμους του άλλου. Ποιο νόμο αμφισβητεί? Γιατί ουσιαστικά, γιατί ουσιαστικά είναι με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τσακίζουν τα δικά μας δικαιώματα και να κερδοφορούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εμείς αμφισβητούμε τους νόμους αυτούς οι οποίοι έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές τις μειώσεις έχουν στηρίξει η ΔΑΠ και η ΠΑΣ μέσα στις σχολές όλα αυτά τα χρόνια. Αμφισβητούμε το ότι το πτυχίο μας γίνεται κουρελόχαρτο, γίνεται διαβατήριο για την ανεργία και οι νέοι πρέπει να κυνηγάμε συνεχώς πιστοποίησεις ώστε να είμαστε κατάλληλα καταρτισμένοι για τον αυριανό εργοδότη μας. Αυτά η ΔΑΠ και η ΠΑΣ αντίστοιχα τα έχουν στηρίξει μέσα στις σχολές. Άλλωστε, η ΔΑΠ δίνει και η ίδια πιστοποίησεις σε ορισμένα τμήματα. Δεν... Μια επιχείρηση για σε πάρει μια πιστοποίηση. Ποιο πανεπιστήμιο έβγαλες, τι skills έχεις και όλα αυτά. Τι θα πρέπει δηλαδή να κοιτάξει.
θα πρέπει το εξής. Αν δηλαδή πρέπει να έχεις μια καθολική γνώση, αυτό είναι και θέμα δικό σου πέρα από το, την εξειδίκευση που θα πάρεις. Μα σε όλο τον κόσμο, με εξειδικεύσεις πλέον δουλεύει το σύστημα. Εσύ αμφισβητείς το σύστημα, αμφισβητείτε από την πλευρά σας το σύστημα, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω πρόταση. Εμείς αμφισβητούμε το γεγονός ότι σήμερα βαφτίζουμε ρεαλισμό να μην μπορεί ένας νέος με ένα πτυχίο που θα έχει κατοχυρωμένη όλη τη γνώση να μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμά του. Αυτό αμφισβητούμε. Και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό σήμερα, είναι μη ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό είναι να μπορεί ο νέος σήμερα όλη η γνώση που χρειάζεται για να έχει πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμά του να εξασφαλίζεται μέσα από το πτυχίο του. Και βέβαια, προφανώς δεν αμφισβητούμε την εξειδίκευση η οποία είναι αναγκαία. Χρειάζεται διαρκής επιμόρφωση των αποφύτων με ευθύνη του κράτους, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Αυτό είναι το θέμα. Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι κυβερνήσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, μεθόδευσαν και με συγκεκριμένο σκοπό κάνουν το πτυχίο κουρελόχαρτο. Για να μπορεί ο νέος να μην έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, να μην έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να μην έχει δηλαδή συγκεκριμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να πρέπει να κυνηγάει συνεχώς πιστοποίησεις, να πέφτουν τα δικαιώματα όλων προς τα κάτω και να καταρτιζόμαστε ανάλογα με το τι θέλει ο αυριανός εργοδότης. Θα επανέλθω πάλι σε κομματικές τοποθετήσεις, πάμε, Παντελή. Και για το άσυλο δεν μου είπε ο Κώστας προηγουμένως. Ναι, να απαντήσω και. Μια κουβέντα, Κώστα, για το άσυλο, μια και το θίξαμε. Ναι. Μάλιστα. Το άσυλο είναι το αναφέρετο δικαίωμα των φοιτητών να οργανώνουν τον αγώνα τους, να συζητάνε, να κινητοποιούνται και να δρουν από κοινού για κάθε πρόβλημα το οποίο τους αφορά. Και είναι κάτι το οποίο θα το ξέρετε κιόλας, είναι γνωστό, δεν δόθηκε από κανέναν. Ίσα-ίσα κατακτήθηκε με επίπονους και πολύ σκληρούς αγώνες. Αυτό είναι το άσυλο και έτσι όπως ακριβώς το υπερασπίστηκε το φοιτητικό κίνημα. Τι είναι το άσυλο, για πες μου, εξήγησε μου τι είναι το άσυλο. Και έτσι όπως ακριβώς το υπερασπίστηκε το φοιτητικό κίνημα, έτσι και σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι πρέπει να το υπερασπιστούν. Δηλαδή το δικαίωμά μας να πραγματοποιούμε τις συνελεύσεις μας, να συζητάμε, να πραγματοποιούμε τις συζητήσεις μας, τις εκδηλώσεις μας, τις αγωνιστικές μας πρωτοβουλίες. Σας εμποδίζει κανείς αυτό. Αυτό είναι το άσυλο. Σας εμποδίζει κάποιος να το κάνετε αυτό. Δεν νομίζω. Αποτελεί εμπόδιο. Αποτελεί εμπόδιο και πρόκληση η πρόταση, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη και της ΔΑΠ, για κατάργηση του ασύλου και ενίσχυση της παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων. Δεν δίνεται απάντηση, δεν δίνεται με αλφαγιώτα εννοώ, στο συγκεκριμένο ζήτημα που λέει ότι το άσυλο είναι άσυλο ανομίας, άσυλο που συνδέεται με εγκληματικές ενέργειες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε υπακτά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και να αφορούν είτε δράση εγκληματικών, είτε εγκληματικές ενέργειες, είτε να αφορούν συγκεκριμένες ομάδες που η δράση τους δεν έχει καμία σχέση με το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, το τη ζωή, Ρουβίκο, τη δράση. Στο μυαλό σου. Όχι, λέω, αυτό έχω, όχι δεν πάω πουθενά. Λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάω για συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση δράση τους με τη δράση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος, τη ζωή, τη δράση και τη λειτουργία των φοιτητικών συλλόγων. Ίσα-ίσα αξιοποιούνται και από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής εδώ. Την ευθύνη, για παράδειγμα, για το ότι δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός έξω από τις εστίες και τις σχολές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορα φαινόμενα. Την έχουν οι φοιτητές. Ή για παράδειγμα την ευθύνη ότι δεν υπάρχει προσωπικό λειτουργία, συντήρηση και φύλαξη στις εστίες και τις σχολές. Τι αποφασίζει γι' αυτό το Πανεπιστήμιο, την έχουν μέσα οι φοιτητικοί σύλλογοι. Μισό λεπτό. Οι φοιτητές, λέω, έχουν την ευθύνη για την υποχρηματοδότηση. Ούτε φταίει όλος ο κόσμος. Αυτό λέω, ότι λοιπόν την ευθύνη αυτή για αυτά τα φαινόμενα την έχουν συγκεκριμένα οι πολιτικές της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες στηρίζουν όλες αυτές οι δυνάμεις που μιλάνε για το άσυλο και η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ σήμερα. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνη και προκλητική η θέση της ΔΑΠ, η οποία είναι συγκεκριμένα αυτό το πράγμα και μπείτε στο site να τις δείτε, ας το πει και ο συνάδελφος δηλαδή, για αστυνομικές δυνάμεις και παρουσία συγκεκριμένη μέσα στις σχολές. Φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, και να κλείσω με αυτό, γιατί από την άλλη υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι επαναφέρει το άσυλο. Ναι, βέβαια την ίδια στιγμή με το πόρισμα Παρασκευόπουλου υιοθετεί όλα τα προσχήματα για την κατάργησή του και ταυτίζει τους αγώνες των φοιτητών με εγκληματικές ενέργειες. Τι αποδεικνύεται λοιπόν για να κλείσω την τοποθέτησή μου? Αποδεικνύεται ότι και οι δύο, τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία, θέλουν συγγύνω κροταφείο τους φοιτητές για να μπορούν να έχουν άσυλο τα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα στις σχολές. Αυτό είναι το πρόβλημα και το διακύβευμα. Έτσι. Και λοιπόν, όπως το φοιτητικό κίνημα υπερασπίστηκε το άσυλο, έτσι και σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι, μέσα από την πάλη μας και τους αγώνες μας, πρέπει να το υπερασπιστούμε ξανά. Όταν γίνεται κατάληψη από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να γίνεται καταστολή, ναι ή όχι? Σε μένα απευθύνεστε? Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι είναι εδώ για να συζητήσουν, να αποφασίσουν
και να οργανώσουν τον αγώνα τους απέναντι σε κυβερνήσεις για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι το άσυλο, αυτό προστατεύει το άσυλο. Και λέω συγκεκριμένα ότι δεν κλείνουμε τα μάτια απέναντι τόσο σε εγκληματικές ενέργειες, όσο και σε συγκεκριμένες ομάδες, των οποίων οι δράσεις δεν έχουν καμία σχέση, με το φυσικό κίνημα. Εμείς κυβερνήσεις Εμείς από τις κυβερνήσεις διεκδικούμε. Γιατί αυτό είναι περισσότερη δημοκρατία. Εσείς οι κυβερνήσεις δεν είναι εδώ για να βοηθήσουν την επίλυση των προβλημάτων μας. Η πείρα μας τα αποδεικνύει αυτό. Ίσα-ίσα που με αφορμή το άσυλο είναι άλλη μια ευκαιρία για να τους τιμωρήσουν οι φοιτητές και να μην επιτρέψουν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία την περαιτέρω καταστολή των αγώνων. Θα ψηφίζουμε για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μεθαύριο στις 10 του μήνα. Πάντως η ΔΕΛΤΑ θα είναι μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό για να μου επιτρέψετε λίγο έτσι. Επειδή συγγνώμη, το ηχητικό του θέματος. Θα ψηφίζουμε για κόμματα μεθαύριο για το κατάλαβα. Ψηφίζουμε για να καταψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πώ το πει. Κάπω έτσι το πει. Εμεί εκ μέρου τη Πανασπαστική Κοινή Συνεργασία, που είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο στηρίζει ΚΝΕ μαζί με άλλου αγωνιστέ, ψηφίζουμε για τον εξή λόγο. Για να μπορούμε την επόμενη μέρα των εκλογών να είμαστε πιο δυνατοί για να μπλοκάρουμε τι πολιτικέ συγκεκριμένε. Θα το κάνω πιο δημοσιογραφικό. Είστε ενεργούμενα των κομμάτων εδώ πέρα. Έτσι ήρθατε εδώ πέρα να κουβεντιάσουμε. Εμείς θέτουμε το εξής δίλημα, λέω. Ή οι εκπρόσωποι οι οποίοι θα βγουν την επόμενη μέρα. Θέλω να μιλήσω και οι υπόλοιποι. Ναι, συγγνώμη. Ή θα υλοποιούν, έλα, ή θα εφαρμόζουν, ή θα μπλοκάρουν. Εμείς απαντάμε καταφατικά στο δεύτερο. Λέγε. Το επίπεδο σπουδών και γενικά ο τρόπος με τον οποίο σπουδάζουμε σήμερα είναι συνάρτηση της εξής. Της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθούσε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, με βάση τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία σαρώνει γενικά τα δικαιώματά μας και υποβαθμίζει, θα σας πω συγκεκριμένα. Είσαι φυσικός, θα σας πω συγκεκριμένα. Υποβαθμίζει τις σπουδές μας σήμερα για να μπορούν και να, για να προσαρμόζονται ακόμα περισσότερο, να το πω έτσι, ανώτατη εκπαίδευση στην κερδοφορία των επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και να σας πω συγκεκριμένα. Όταν η κυβέρνηση συνεχίζει την υποχρηματοδότηση των σχολών μας, παγιώνοντας τα τεράστια προβλήματα, τις ελλείψεις σε καθηγητές, υποδομές, σύγχρονα εργαστήρια, μιλάμε για υποβάθμιση των σπουδών μας. Προσλήψεις μετά από 10 χρόνια, συνάδελφε. Οι προσλήψεις οι οποίες έχουν καλύψει μετά από 10 χρόνια είναι μνημονίων. Ένα ψέμα. Είναι η βασική τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Βαφτίζει το ψάρι κρέας. Και να σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Αρχιτεκτονική MEP ήταν πριν ορισμένα χρόνια 122-120, αν δεν κάνω λάθος, τα μέλη ΔΕΠ. Τώρα έχουν μείνει 22 και η πρόσληψη στην οποία επικαλείται ο συνάδελφος θα λύσει το πρόβλημα είναι συν 1. Δηλαδή μιλάμε για μια τρύπα στο νερό. Και όχι μόνο. Δεν μιλάμε για πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Μιλάμε για μια πιο βάρβαρη μορφή ακόμα, που μετά τους έκτακτους καθηγητές πάμε στους πανεπιστημιακούς υποτρόφους, οι οποίοι θα πληρώνονται μόνο και αν το ίδρυμα εξασφαλίσει μόνο του με κάποιο τρόπο, προσελκύοντας πιθανά κάποια επιχείρηση, λεφτά. Άρα, για να επανέλθω και να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, η υποβάθμιση των σπουδών μας σημαίνει υποχρηματοδότηση. Το γεγονός ότι συνδέεται το πτυχίο μας όχι με την. Να το πω αλλιώς. Το γεγονός ότι δεν παίρνουμε ολοκληρωμένη γνώση μέσα από το πτυχίο μας, αλλά υπάρχει κατεύθυνση να παίρνουμε συγκεκριμένες δεξιότητες, πιστοποιήσεις, ανάλογα με το τι θέλει η αγορά αύριο, ο αδριανός εργοδότης. Σε προηγούμενη τοποθέτησή σου, δεν είναι κακό αυτό. Είπα το εξής. Όχι, είναι κακό. Είναι καλό οι φοιτητές να μπορούν με το πτυχίο τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμά τους. Και στη συνέχεια προφανώς να γνωρίζουν με διαρκή επιμόρφωση την ευθύνη του κράτους τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη και τεχνολογία. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα να πετιέται βασική γνώση έξω από το πτυχίο και να πρέπει να την κυνηγήσουμε σε πανάκριβα μεταπτυχιακά, τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά, ανάλογα με το τι θέλει ο εργοδότης μας. Αυτό είναι στο μυαλό σας να κάνει μεταπτυχιακό, δηλαδή. Βεβαίως. Και εγώ έχω να κάνω μεταπτυχιακό, στο μυαλό μου να κάνω μεταπτυχιακό, που σπουδάζω στο φυσικό της Αθήνας. Είναι άλλο πράγμα αυτό και μάλιστα στο φυσικό της Αθήνας και κάτω από κινητοποίησεις τις οποίες έχει πρωτοστατήσει η Πανασπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας που είναι εκεί αρκετά χρόνια πρώτη δύναμη και ο Σύλλογος κρατάει αγωνιστική στάση, έχουμε καταφέρει και έχουμε μεταπτυχιακά δωρεάν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επανηγύρισε και ο συνάδελφος πριν, με τον νέο νόμο Γαβρόγλου και τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, μπορεί πλέον επάξια να λάβει και τον τίτλο της κυβέρνησης των διδάκτρων. Αύξησε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά κατά 283. Συνεχίζει να λες ψέματα όμως. Αυτό είναι υποβάθμιση. Συνεχίζει να λες ψέματα γιατί ο νόμος Γαβρόγλου για τα μεταπτυχιακά. Αυτό που κάνει είναι να εξορθολογήσει. Να εξορθολογήσει ακριβώς. Ο νόμος Γαβρόγλου αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εξορθολογήσει τα κόστη των μεταπτυχιακών. Με στοιχεία θα πω. Προσπαθεί να εξορθολογήσει τα κόστη των μεταπτυχιακών. Μπορεί να κάνει κριτήριο ποιο λέει ψέματα και ποιο όχι. Αυτή τη στιγμή το 10% των φοιτητών δικαιούνται δωρεάν μεταπτυχιακών. Εμεί στι ΚΝΕ έχουμε τη δυνατότητα και κοιτάμε σήμερα το 10% γιατί δεν είπαμε ποτέ ψέματα.
ο συνάδελφος, νομίζω ότι δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος πανηγύριζε και έλεγε ότι τα μνημόνια θα καταργηθούν όλα με ένα νόμο σε μια νύχτα και τελικά εφαρμόζουν άλλο ένα. Είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι το μνημόνιο είναι στο τέταρτο πρόγραμμα. Στο μνημόνιο, αυτοί οι οποίοι βλέπετε. Θα μιλήσουμε για τα μνημόνια. Πάμε για τα μνημόνια. Να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Να το λήξουμε το δικό σας και ήθελα να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Η οποία λέει το εξής. Η υποβάθμιση των σπουδών μας γίνεται με την εφαρμογή της πολιτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Γαβρόγλου και άλλους. Και σε αυτή την υποβάθμιση συνενούν και οι δυνάμεις της ΠΑΣ. Ουσιαστική αναβάθμιση στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου πρέπει να γίνει και η υπόθεση των φοιτητών. Μέχρι το 2008 έλεγες επανασύσταση σε ΦΕ. Μετά έκανε το ΜΑΣ. Είναι υπόθεση του να παλέψουμε για το πτυχίο να είναι μοναδική προϋπόθεση για τη δουλειά μας. Η υπόθεσή μας να μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα γύρω από το αντικείμενό μας και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό με δικαιώματα. Αν εγώ δεν έχω χρηματοδότηση στη σχολή μου και σε συγκεκριμένα μαθήματα δεν παίρνω ούτε συγγράμματα ούτε σημειώσεις, πώς θα πάω να δώσω την εξεταστική. Ακόμα και αν αυτή δεν είναι μόνο μια εβδομάδα ή το πρόγραμμα σπουδών δεν βγαίνει μόνο μια εβδομάδα. Γενικό φαινόμενο. Μπορεί να επιμένει να πω το εξής. Επιμένει να συνδέει τα πάντα με την χρηματοδότηση. Οι συνάδελφοι της ΔΑΠ είναι 31 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. 32. 32. Πρώτη δύναμη στις σχολές. Και πάμε για τα 33. Μάλιστα. Ναι. Γιατί είναι πρώτη δύναμη αυτό, ήσαν ερωτηθεί. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί μάλλον θα συνεχίσει η παγίωση υποχρηματοδότησης, η παγίωση των τεράστιων ελλείψεων σε καθηγητές και υποδομές, που είναι γενικά βασικά στοιχεία για να μπορέσει κάποιος να πάει να δώσει την εξεταστική και συνολικά για να έχει ολοκληρωμένη γνώση. Όχι μόνο να δώσει και να περάσει κάποιος. Γιατί ο Εύδοξος δεν δίνει βιβλία. Ο Εύδοξος δεν δίνει βιβλία. Ο Εύδοξος πρώτη δύναμη. Αυτό δεν σου κάνει εντύπωση. Κύριε Αλαφογιώργο, απαντήσαμε αυτό. Σε πάρα πολλά μαθήματα, σε πολλές σχολές, οι φοιτητές αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν τα απαραίτητα. Είτε πρόκειται για βιβλία, είτε πρόκειται για εργαστηριακό εξοπλισμό. Mm. Σε πάρα πολλές σχολές, για παράδειγμα, σε πάρα πολλά τμήματα της φυσικομαθηματικής, οι φοιτητές βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν βιβλία. Σε μαθήματα που συγχωνεύονται και σου λένε ένα θα πάρεις και όχι δύο. Οι φοιτητές αρχιτεκτονικής, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, για να καταφέρουν να τελειώσουν τη σχολή τους, πληρώνουν χιλιάδες. Πληρώνουν 4 με 5.000 για να καταφέρουν να τελειώσουν τη σχολή τους. Και λέω λοιπόν, πάνω σε αυτά μπορούν οι συνάδελφοι της ΔΑΠ να μας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί οι θέσεις τους προβλέπουν το εξής. Προβλέπουν κατάργηση του άρθρου 16 και ιδιωτικοποίηση ακόμα περισσότερο των πανεπιστημίων. Και μάλιστα αυτό το βαθμίζουν αναβάθμιση. Και αυτό που κολλάει με την χρηματοδότηση και αυτά που πάω πριν. Κολλάει με την μια ατζέντα μόνο σου και την χρηματοδότηση δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πάω πριν. Κολλάει το γεγονό ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία υποβαθμίζουν τι σπουδέ μα με την υποχρηματοδότηση. Όσα μικρά προβλήματα. Δηλαδή για όλα τα προβλήματα των πανεπιστημίων είναι υποχρηματοδότηση. Όχι, δεν φταίνε για όλα τα προβλήματα των πανεπιστημίων. Αυτά που ανέφερα εγώ πριν. Τι σχέση έχουν οι υποχρεώσει. Το γεγονό έχουν τη σχέση την εξή. Είναι λειτουργικά ζητήματα. Δεν έχει σχέση με λεφτά αυτό. Όταν ο φοιτητή θα πάει να δώσει στη συγκεκριμένη εξεταστική ένα μάθημα, θα πρέπει να έχει πάρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, να έχει εργαστήρια, να έχει καθηγητές, να μπορεί τέλος πάντων να είναι επαρκή για να πάει να δώσει και να πάρει να πάρει τη γνώση που θέλει. Αυτό λέω. Πάστε δύο κουβέντε για τα ιδιωτικά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμά η θέση μα για το άρθρο 16 είναι ξεκάθαρα να μην αναθεωρηθεί. Και είναι επικίνδυνη και προκλητική παράλληλα προς τα δικαιώματα των φοιτητών η θέση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα και του κυρίου Μητσοτάκη που θέτουν το ζήτημα για αναθεώρηση του άρθρου 16, κατάργηση δηλαδή της του δημοσίου για δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την ίδια στιγμή δημιουργία και αναγνώριση ιδιωτικών κολεγίων και πανεπιστημίων και μείωση των εισακταίων προς τα δημόσια πανεπιστήμια. Φαντάζομαι για να αυξηθεί η πελατεία προς τη δυτικό κολέγια. Είναι μια εξήγηση που μπορώ να δώσω. Όποιος έχει και πληρώνει, καλώς κάνει και πληρώνει για πάει τα βιβλία. Ναι, μάλιστα, λένε κιόλας. Θέλω να το πιάσω το ζήτημα. Όλα έχουμε, όλες μάλιστα, λένε, πριν τις ανωτάτης εδώ. Λένε κιόλας ότι θα αναβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι όμως ότι από την εμπειρία του κάθε φοιτητής μπορεί να αποδείξει το αντίθετο. Γιατί όντως όλοι έχουμε πάει σε ένα δημόσιο σχολείο. Η δουλειά του θα ήταν να μου επιτρέπεις να αποδείξει ακριβώς το αντίθετο. Ναι, ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι καλύτερα από τα ιδιωτικά. Ναι. Γιατί εσείς είστε η πρώτη ύλη των πανεπιστημίων. Τα δημόσια πρέπει να δικά σας τα μυαλά πρέπει να αποδείξουν ότι είναι καλύτερα. Πρέπει να υπάρχει δημόσια για δωρεάν παιδεία και να μην βάζουν φοιτητές το χέρι στην τσέπη. Αυτό λέμε. Και λέω το εξής. Είναι ψέμα το γεγονός ότι θα αναβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια αν δίπλα υπάρχουν ιδιωτικά. Και στα σχολεία υπάρχουν ιδιωτικά. Και δεν έχουν αναβαθμιστεί. Και στα δημόσια νοσοκομεία έχουμε πάει όλοι, πιθανό να έχει χρειαστεί. Και περιμένουμε ατελείωτες ώρες σε ουρές. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και ιδιωτικά νοσοκομεία. Και να πω και κάτι ακόμα όμως εδώ. Γιατί πολλή κουβέντα γίνεται γύρω από το θέμα και η αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι όμως ότι και οι δύο θέλουν τους φοιτητές να πληρώνουν. Να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουν. Η Νέα Δημοκρατία με την πλήρη την ευθεία αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά και επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Ας σκεφτούμε το εξής. Επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Συν 283 μεταπτυχιακά με δίδαχτρα.
Επιμερών ΣΥΡΙΖΑ ιδρύεται ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο και προγράμματα με δίδακτρα στα προπτυχιακά. Επιμερών ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται φοιτές να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να καταφέρουμε να αγοράσουμε εξοπλισμό στα εργαστήριά μας, αναλώσιμα, βιβλία, συγγράμματα. Επιμερών, συγγνώμη να τελειώσω, και το τελευταίο έργο στη λίστα, η οποία δεν έχει τελειωμό βέβαια, είναι εξής. Πρόσφατα ο κύριος Γαβρόγλου ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει τους τίτλους που προσφέρουν τα ιδιωτικά κολέγια με τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Λοιπόν, άρα η όλη κουβέντα γύρω από το 2016 δεν μπορεί να κρύψει την ουσιαστική συμφωνία και πρέπει εμείς, πρέπει οι φοιτητικοί σύλλογοι να απαντήσουν και σε Νέα Δημοκρατία και στη ΣΥΡΙΖΑ για να καταφέρουν να έχουν δημόσιο και δωρεάν παιδεία. Ωραία τα λόγια για την επιβολή. Βέβαια, οι συνάδελφοι στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ και καλλιεργούσαν ανοχή για πολλά χρόνια που ήταν στη διακυβέρνηση, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν και στις αυταπάτες που απογοήτευσαν και έχουν αντίκρισαν και στην αποχή. Για να έρθω όμως στο συγκεκριμένο θέμα, κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι οι φοιτές δεν συμμετέχουν με μαζικούς όρους στις συλλογικές διαδικασίες. Και αυτό έχει αποτέλεσμα και αντίκρισμα και στην αποχή. Βέβαια, εμείς, οι δυνάμεις της ΚΝΕ, θέλουμε τους φοιτητές πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστές για όλα τα προβλήματα που τους αφορούν μέσα στο πανεπιστήμιο. Τη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή τους. Γι' αυτό και πρωτοστατούμε και παλεύουμε μαζί και με άλλους αγωνιστές φοιτητές να υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι θα ενημερώνουν, θα αποκαλύπτουν, θα πρωτοστατούν και θα παίρνουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες, αγωνιστικές εκδηλώσεις, θα διεκδικούν τα δικαιώματά μας, θα οργανώνουν πολύπλευρα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις ανάγκες των φοιτητών σήμερα. Όπως για παράδειγμα. Και σε κόψουν, τα λέει το κουκουέ, τους ναι, όπως για παράδειγμα τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Τέτοιοι σύλλογοι υπάρχουν σήμερα, ακόμα και αν δεν αποτελεί αυτή τη μεγάλη εικόνα. Και βέβαια δεν κλείνουμε τα μάτια στη μεγάλη εικόνα, ναι, η οποία είναι αυτή που περιγράφουμε, για την οποία όμως έχουν συγκεκριμένη ευθύνη οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ. Από αγωνιστικές κορώνες και επαναστατική γυμναστική χορτάσαμε. Πολύ βολική κατάσταση. Θα μιλήσουμε στα σοβαρά για την επανασύσταση. Είτε με κυκλώματα διαφθοράς και διαπλοκής, είτε με κυκλώματα διαφθοράς και διαπλοκής, που λογικό είναι τους φοιτητές να τους βγάζουν από την συνδίκηση. Αυτό είναι ζήτημα να πρωτοστατήσουμε ώστε να έχουμε τέτοιους συλλόγους και να κάνουμε στην πάση να τελειώσουμε τόσο το ΣΥΡΙΖΑ όσο η Νέα Δημοκρατία.